Καλησπέρα κύριε Σουφιανέ. Καλησπέρα κύριε Πουπλέ. Φαντάζομαι ότι θα θέλησετε να σχολιάσετε και το πρόγραμμα που εξήγηλε η κυβέρνηση, το πρόγραμμα συνεργασία. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι κάτι που δεν περιμέναμε. Ναι. Ουσιαστικά ενισχύει το πακτολός δισεκατομμυρίων για να στηριχτεί η κλονισμένη κερδοφορία λόγω της νέας κρίσης που επιτάχυνε ο κορονοϊός της οικονομίας. Και φυσικά ο λογαριασμός ήδη είναι βαρύτατος για τους εργαζόμενους. Μετράμε πάνω από 140.000 απολύσεις το Μάρτιο, 45.000 τον Απρίλιο. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που είναι σε καθεστώς ανεργίας ή περιμένουν την διευρυμένη περίοδο ανεργίας. Χτυπιώνται κρίσιμοι τομείς της υποδομής, όπως είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στον χώρο του επιστημισμού, οι επαγγελματίες του επιστημισμού, οι εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού, μαζί με το μπαράζ εργοστασίων που αρχίζουν και κλείνουν και μεγαλώνουν καθημερινά σχεδόν αντιδράσεις εργαζομένων απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε και πρέπει να κρατήσουμε όσον αφορά εμάς σαν κόμμα, θα τα πάντα ότι περνάει από το χέρι μας, είναι ότι δεν μπορεί ο εργαζόμενος να δεχτεί να βάλει πλάτη για άλλη μια φορά για μια κρίση για την οποία ο ίδιος δεν φταίει. Δεν μπορεί να μπουν ξανά τα περιορισμένα πλέον εργασιακά δικαιώματα στον πάγκο του χασάπι της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και των προθέσεων της κυβέρνησης, οι οποίες έχουν φανεί, μιας και ενώ έχουν ήδη αρθεί τα μέτρα της καραντίνας, οι νομοθετικού περιεχομένου που έκαναν ακόμα πιο ελαστική, ακόμα πιο ευέλικτη, ακόμα πιο φτηνή την εργασία, αυτές οι πράξεις συνεχίζουν να είναι σε ισχύ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα ας πάμε στα ζητήματα της πόλης. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που σας καλέσαμε σήμερα για να ολοκληρώσουμε αυτή την κοινωνία, γιατί έχει μια σημασία. Γιατί μάθαμε στην καραντίνα να απολαμβάνουμε και λίγο την πόλη, να τη βλέπουμε καινή και να μην μπορούμε να περπατήσουμε. Πιστεύετε ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση ή είναι μια λανθασμένη επιλογή από το Δήμο της Αθήνας? Το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για μια βιαστική, βεβαιασμένη απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας με την στήριξη που έδωσαν οι συνδυασμοί του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ στον κύριο Μπακογιάννη. Βεβαιασμένη απόφαση, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για συγκοινωνιακές παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν μέσα στο Κοινωνιό, ενώ είναι σε εξέλιξη η πανδημία, ενώ περιμένουμε νέο κύμα πανδημίας από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, για συγκοινωνιακές παρεμβάσεις οι οποίες προφανώς δεν λύνουν το πρόβλημα, το μετατοπίζουν λίγο παρακάτω. Ξέρετε, με το να κλείνει στην Αθηνά ή να μειώνει το 50% την κίνηση στην Πανεπιστημίου, με το να παίρνεις τέτοια μέτρα, ουσιαστικά πας λίγο κάτω την κίνηση και το ποτηλιάρισμα. Εμείς δεν διαφωνούμε γι' αυτό και δεν καταψηφίσαμε μια βιαστική πρόταση η οποία δόθηκε στους παρατάξεις μία μέρα πριν την συζήτηση και την έγκριση. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται χρόνος για να βλέπει και να καταλάβει κανείς παράμετρους. Εννοείται, χρειάζεται επίσης επιστημονικός αντίλογος, ήδη έχει ξεκινήσει, από έγκριτους επίσης συγκοινωνιολόγους. Χρειάζεται να συζητήσεις με τους επαγγελματίες αυτής της περιοχής. Γνωρίζουμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει να μαζεύουν υπογραφές επαγγελματίες για τις συνέπειες που θα φέρει το κλείσιμο. Να συζητήσεις με τους εργαζόμενους που δουλεύουν, που η καθημερινότητά τους είναι σε αυτή την περιοχή. Και αυτό φυσικά να γίνει αντιμετωπίζοντας την Αθήνα και το κέντρο της Αθήνας σαν μέρος ενός συνολικότερου οικιστικού χώρου και που είναι ο Δήμος της Αθήνας. Ξέρετε, αλλά έχει ακουστεί, με συγχωρείτε, κατά κόρο το επιχείρημα ότι το 72% των οχημάτων που αναφέρονται στην περιοχή που θα γίνουν παρεμβάσεις είναι διερχόμενα. Αυτό όμως τι σημαίνει? Διέρχονται από το κέντρο οι κάτοικοι και των διαμερισμάτων της Αθήνας για να επικοινωνήσει το ένα με το άλλο. Δεν είναι διερχόμενοι, είναι κάτοικοι. Έτσι είναι η πόλη μας και δυστυχώς αναγκαζόμαστε να περάσουμε μέσα από τα γνωστά σημεία. Τι θα κάνουμε, θα πετάξουμε ή θα κάνουμε δηλαδή τον κύκλο της Αθήνας, θα φορτώσουμε και την Αλεξάνδρας και τη Βασιλή Σοφίας για να παρακαμφθεί? Κοιτάξτε, δεν διαφωνούμε. Ανάγκη να διευρυνθεί ο χώρος στον οποίο το χρησιμοποιούν οι πεζοί. Όπως επίσης εμείς δεν είμαστε κυνηγοί τραπεζοκαθισμάτων. Θεωρούμε ότι στο δημόσιο χώρο έχουν και τραπεζοκαθίσματα. Επίσης θεωρούμε ότι οι αρχαιολογικοί μας χώροι είναι δικαίωμα
του εργαζόμενου, το κατοίκον της Αθήνας, της Αττικής και όλης της Ελλάδας πρώτα απ' όλα και όχι μόνο των τουριστών, να είναι προσβάσιμη, να είναι επισκέψιμη, να μην κοστίζει 20 ευρώ το άτομο για να ανέβει στην Ακρόπολη. Φανταστείτε μια οικογένεια με δύο παιδιά. Ναι, είναι πολύ. Είναι βαρύ το τίμημα στην πραγματικότητα για να επισκεφτείς ένα αρχαιολογικό χώρο. Βεβαίως. Και φυσικά όταν μιλάμε για στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς, δεν ξέρω αν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αυτοί που τα λένε, αν έχουν γίνει σαρδέλες μέσα, δηλαδή στα λεωφορεία. Τώρα δεν επιτρέπεται κιόλας να είμαστε σε αυτήν την κατάσταση, αλλά η πραγματικότητα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα είχε πάντως μια αποκαλυπτική φωτογραφία μέσα από λεωφορείο. Είναι κακό να συμβαίνει αυτό και πρέπει να λάβει μέτρα το αρμόδιο Υπουργείο. Και ξέρουμε ότι τα λεωφορεία δεν είναι. Υπάρχει ένας στόλος ο οποίος δεν αυξάνεται. Είναι γερασμένος, είναι κακοσυντήρητος. Οι κυβερνήσεις της προηγούμενης δεκαετίας δεν στήριξαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και επίσης είναι λιγοστή. Χρειάζεται να πυκνώσει δρομολόγια, να σχεδιάσει δρομολόγια. Δηλαδή, όταν όλα αυτά δεν τα παίρνει υπόψη, λες από Ιούνιο εγώ κλείνω την Αθηνάς, κλείνω το υπόλοιπο Ερμού, κλείνω Μητροπόλεως, κλείνω Βασιλίσσης Όλγας, σκέφτομαι να κλείσω κομμάτι Πατησίων, μειώνω στο 50% την Πανεπιστημίου και θεωρώ ότι με αυτό κάνω παρεμβάσεις και κάνω το μεγάλο περίπατο της Αθήνας, νομίζω ότι είναι τεροπιαστικό, βεβαιασμένο και φυσικά πιστεύουμε ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε και να αντιδράσουμε βήμα το βήμα αυτήν την καινούργια εξέλιξη που μας βάζει. Δηλαδή, αν παίρνετε απαντήσεις για τη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς με αυξημένα δρομολόγια και περισσότερα οχήματα και μια διευρυμένη παρέμβαση στον χώρο αναφορικά με τα συγκοινωνιακά, δηλαδή αν είχατε εικόνα και θα γίνει με τις άλλες περιοχές, θα συμφωνούσατε, θα συνεννούσατε? Εμείς είπαμε ότι χρειάζεται χρόνος, όχι τοποθετούντας το θέμα στις καλένδες, γιατί το ξέρουμε και αυτό. Ναι. Χρειάζεται όμως ένας προσδιορισμένο χρονικό διάστημα που πρέπει να συζητηθούν. Εμπειρικά όμως, ξέρετε όμως πόσα σχέδια για την Αθήνα έχετε αντιμετωπίσει εσείς, γιατί είστε μόνιμος. Μόνιμα στην αντιπολίτευση στο Δήμο Αθηνών και έχουν δει πολλά τα μάτια. Βέβαια, αλλά προσέξτε τώρα, κοιτάξτε να δείτε αντιφάσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ναι. Χρησιμοποιούν την πανδημία για να διευρύνουμε τη δυνατότητα στην Αθήνα να περπατήσεις. Ξέρουμε όμως ότι σε συνθήκες πανδημίας. Ναι. Η κυβέρνηση προτρέπει για χρήση των ΙΟΤΑΧΗ και όχι των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ναι, αλλά την επόμενη μέρα δεν μπορούμε να έχουμε ξανά τα... Μα η επόμενη μέρα είναι Ιούνιος. Ναι. Είναι Ιούλιος. Ξέρουμε επίσης, κύριε Κουφόπουλο, ότι δεν θα έχουμε 6 εκατομμύρια τουρίστες στην Αθήνα. Ναι. Αλλά μας πιέζουν. Ως κόμμα όμως στηρίζετε τα δημόσια μέσα μεταφοράς, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Και η στήριξη των δημόσιων μέσων μεταφοράς σημαίνει να διαμορφώσουμε τους όρους για να λειτουργούμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα βλέπατε και μια δημοτική συγκοινωνία στο κέντρο της πόλης? Όχι. Όχι, γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι στην ευθύνη των Δήμων η συγκοινωνία. Πρέπει να υπάρχει ο φορέας που υπάρχει σήμερα, πρέπει να εξυγχρονιστεί ο στόλος, πρέπει να γίνουν προσλήψεις στο προσωπικό. Δεν μπορεί με γερασμένο προσωπικό, με γερασμένο στόλο, να λες ότι στηρίζω τα μέσα μεταφοράς. Αυτό είναι αλήθεια. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς θέλουν πολλά χρήματα, βοήθεια στους εργαζόμενους, σειρά παρεμβάσεων. Σειρά μέτρων και παρεμβάσεων, τα οποία, πώς να το πω αυτά, δεν μπορεί εκεί να μην γίνεται τίποτα, να γίνεται στα άλλα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να λέμε επίσης ότι θα δημιουργηθούν νέες συνήθειες κάνοντας αυτές τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, γιατί καταρχάς δεν μιλάμε για ανάπλαση, μιλάμε για συγκοινωνιακές παρεμβάσεις. Μιλάμε δηλαδή για περιορισμό του οδοστρώματος, για βάψιμο του οδοστρώματος, για κολονάκια, για γλάστρες, αφινιέρες. Δεν μιλάμε για αναπλάσεις. Μιλάμε για συγκοινωνιακές παρεμβάσεις, οι οποίες όμως με την ταχύτητα που πάνε να γίνουν και σε συνθήκες κορονοϊού, σε συνθήκες που άλλος χρησιμοποιεί το ΙΟΤΑΧΗ, σε συνθήκες... Που ναι, είναι αναγκασμένος, είναι υποχρεωμένος για να τηρεί την απόσταση, φυσικά. Αλλά και πάλι, και απ' την άλλη όμως δεν έχουμε, πώς να το πω, δεν έχουμε την πίεση, όταν δεν είναι ανοιχτά ή δεν λειτουργούν τα μαγαζιά, οι δρόμοι είναι αδιανοί. Η πλάκα είναι αδιανή. Μάλιστα. Θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Νίκος Σουφιανός, επικεφαλής Λαϊκής